Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Είναι γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπως και άλλες και άλλα νοσοκομεία που ακούμε, τέλος πάντων, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πρόβλημα προσωπικού, πρόβλημα ιατρικού προσωπικού, πρόβλημα φαρμάκων και ούτω καθεξής. Είναι γεγονός όμως ότι εδώ γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και από τους γιατρούς και από το προσωπικό. Και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί ότι φέρει αυτές τις ημέρες του Πάσχα δεν υπάρχει το κανονικό προσωπικό για να κάνει τα χειρουργία και τις διάφορες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στο βωμό της υγείας. Και έτσι μάθαμε ότι η χειρουργική αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόβλημα γιατρών βασικά. Έπρεπε να είναι 5 που ήταν μέχρι πρότινος, αλλά οι άνθρωποι, οι 2 φύγανε από την υπηρεσία και οι 3 που έχουν μείνει προσπαθούν να φέρουν τα πάνω κάτω για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο και χρήσιμο για μας, για σας, να ρωτήσουμε τον προϊστάμενο, τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Σπάρτης, τον κύριο Γιώργο Σολομού, γνωστός χειρουργός, 25 χρόνια εδώ πέρα, στη Σπάρτη και μάλιστα με πολλές πρωτοπορίες στην χειρουργική και όχι μόνο. Τον παρακαλέσαμε να μας πει 2 λόγια τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, για να ενημερωθείτε κι εσείς πιο σωστά. Κύριε Σολομού, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δεχθήκατε. Ξέρω ότι είσαστε φιδωλός στο να κάνετε δηλώσεις και τέτοια. Μας το έχετε αποδείξει κατά το παρελθόν. Αλλά τούτη τη φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχθήκατε. Να μας πείτε, γιατί αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει νομότυπα, νόμιμα, τυπικά, δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, η χειρουργική κλινική. Και εδώ που τα λέμε, οι μέρες γιορτινές που πάντοτε εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων και όχι μόνο, εσείς αντιμετωπίζετε μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πέστε μας 2 λόγια. Καταρχήν, να ευχαριστώ το κανάλι σας που ενδιαφέρθηκε για αυτό το πρόβλημα. Θα πω πρώτα ότι αυτό το νοσοκομείο προσφέρει πολλά στην περιοχή μας, στο Λαγκωνικό λαό. Και εγώ το αγάπησα. Το αγάπησα γιατί είμαι από το 1982 εδώ, εκτός από μια μικρή περίοδο που έφυγε, ένα χρόνο. Θλίβομαι, γιατί δεν ξέρω ποιος φταίει. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να ανεχτώ ότι μια κλινική σαν τη δική μας μπορεί να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό της περιοχής με 3 μόνο ειδικευμένους γιατρούς. Από τον περασμένο χρόνο, με αναφορές μου γραπτές και προφορικές και ιδιαίτερα από το τέλος του περασμένου χρόνου, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο, με επανειλημμένες αναφορές γραπτές και προφορικές στη διοίκηση και αλλαχού, προειδοποίησα ότι φεύγοντας ο ένας επικουρικός γιατρός θα μείνουμε 3 χειρουργοί, δηλαδή εγώ που είμαι ο συντονιστής διευθυντής, ο κύριος Τονάρης που είναι διευθυντής και ο κύριος Σωτηριανάκος που είναι επιμελητής Α, να κάνουμε όλη τη δουλειά της χειρουργικής και δεν είναι της ώρας να πω τι κάνει αυτή η κλινική. Αλλά θα πω το εξής, ότι εκτός από την κλινική εδώ που χειρουργούνται όσοι ζητούν τη βοήθειά μας, έχουμε να καλύψουμε και το τμήμα επιγόντων. Το τμήμα επιγόντων είναι ένα τμήμα που δεν καλύπτεται από ιατρικό προσωπικό, δεν έχει ιατρικό προσωπικό δικό του. Το ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που είναι στις κλινικές. Δηλαδή η παθολογική κλινική καλύπτεται από τους παθολόγους της κλινικής, τα χειρουργικά περιστατικά από τους χειρουργούς και ούτω καθεξής. Οι χειρουργοί όμως καλύπτουν και όλο το φάσμα
των άλλων χειρουργών που δεν υπάρχουν εδώ. Δεν υπάρχουν νευροχειρουργοί, δεν υπάρχουν θωρακοχειρουργοί, δεν υπάρχουν αγκιοχειρουργοί, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα περιστατικά να τα διεκπεραιώνουμε εμείς όσα μπορούμε σε αυτή την κλινική και όσα δεν μπορούμε να βάλουμε διάγνωση και να τα διακομίσουμε. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο απελπισίας. Γιατί ενώ υπήρχαν υποσχέσεις ότι θα καλυφθεί η κλινική μέχρι τα μέσα Απριλίου από κάποιον χειρουργό, δεν ευωδόθηκαν. Αποτέλεσμα είναι... Μήπως ο χειρουργός δεν θέλησε να αναλάβει τέτοια θέση ή απλώς όχι, δεν έγινε διαγωνισμός? Όχι. Λόγω των πρόσφατων συνθηκών και αλλαγής νόμων, δεν μπορούσε το Υπουργείο να διορίσει επικουρικό χειρουργό. Είχαμε τον κύριο Αρναούτο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός μικρός επιμελητής Β', ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβασή του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μείνουμε μόνο οι τρεις. Υπάρχει προκήρυξη για μόνιμο χειρουργό επιμελητή Β', αλλά λόγω των καταστάσεων της οικονομικής κρίσης καθυστερεί ο διορισμός. Η προκήρυξη έχει γίνει, αλλά μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες μπορεί να πάρει και άλλους 6 μήνες. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, 6 μέρες από σήμερα, σήμερα είναι Τετάρτη, δεν υπάρχει εφημερεύον χειρουργός. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, δεν υπάρχει εφημερεύον χειρουργός. Την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη του Πάσχα δεν υπάρχει εφημερεύον χειρουργός. Μετά από πολλές σκέψεις, όχι μόνο δικές μου αλλά και των συναδέλφων μου, αποφασίσαμε να προσφερθούμε, να καλύψουμε αυτές τις θέσεις αυτές τις ημέρες εθελοντικά και χωρίς καμία μνήμη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το νοσοκομείο, νιώθοντας ότι εάν δεν το κάνουμε, θα υπάρχει κίνδυνος να χαθεί κάποια ζωή. Αυτό δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το καταλάβουν, αλλά ένα βαρύ τροχαίο, μια ρήξη σπληνός, μια ρήξη ύπατος, μια βαριά κρανιοκοκαλία. Αν δεν είναι ένας έμπειρος χειρουργός εδώ και άμεση αντιμετώπιση, πιθανόν να χαθεί κάποια ζωή. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που μπορώ να πω σαν δημοσιογράφος, να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους και των τηλεθεατών εδώ που τα λέμε, που κάνετε αυτή την χειρονομία να βοηθήσετε τον κόσμο βασικά. Δεν βοηθάτε το νοσοκομείο, βοηθάτε τον κόσμο, τους ασθενείς που τυχόν θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα. Όμως, μήπως θα πρέπει, καταρχήν θα έχετε τη δυνατότητα εσείς που θα είσαστε με την προσφορά σας εδώ στο νοσοκομείο, θα υπάρχει και το βοηθητικό προσωπικό, όλο το team που λέμε, είτε αυτό λέγεται αναισθησιολόγος, είτε λέγεται γιατρός δηλαδή, είτε λέγεται νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθή χειρουργών κλπ. Είναι ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, διότι με την μη ύπαρξη εφημερεύοντος χειρουργού, οι ειδικευόμενοι στην χειρουργική έχουν πρόβλημα, νομικό πρόβλημα, να εφημερεύσουν. Με αυτή την κίνηση και με αυτή τη θέση λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Και γίνεται για αυτές τις ημέρες. Ακριβώς. Θέλω να τονίσω κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό. Συγγνώμη. Οι ειδικευόμενοι σε αυτό το νοσοκομείο, τόσο στο χειρουργικό όσο και στον παθολογικό τομέα, προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες και είναι από τους λίγους γιατρούς που φαίνονται μπροστά. Είναι οι γιατροί που κάνουν όλη την, να την πω, λάντσα, είναι λίγο... Βάζουν σκήθος που λένε. Έτσι, μπράβο. Yeah. Λοιπόν, και είναι οι μόνοι που δεν παίρνουν ποτέ μπράβο. Αυτά τα παιδιά δουλεύουν 24 ώρες συνεχόμενα και την επόμενη μέρα το πρωί... άμα... Σε αυτό εγκυμονή κίνδυνο. Το ίδιο τους είναι να γίνουν χειρουργοί, θα αντέξουν. Όσοι δεν αντέχουν, σημαίνει τους πετάει έξω το σύστημα. Πάνε σε άλλη ειδικότητα. Ακριβώς. Όσοι θέλουν να γίνουν χειρουργοί, πρέπει να αντέχουν. Και το λέω στα παιδιά τα δικά μου εδώ, που είναι πάντα αυτό το πράγμα. Όσοι θέλετε να γίνετε χειρουργοί, πρέπει να αντέχετε. Έτσι. Αυτά τα παιδιά αρχίζουν, πολλά από αυτά,
το Σάββατο το πρωί και πηγαίνουν σπίτι τους την Δευτέρα το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ. Προσφέροντας όλο αυτό το χρόνο υπηρεσίες μέσα στο νοσοκομείο. Μένουν μέσα, κοιμούνται μέσα, αν κοιμούνται, γιατί πολλές φορές δεν κοιμούνται καθόλου, και πρέπει κάποια στιγμή κάποιος, και εσείς από το κανάλι σας, να πείτε ότι αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στο διατάφτα. Ελπίζω οι γιορτές, τις γιορτές αυτές να μην υπάρξει κανένα περιστατικό που να χρειαστεί. Να είναι ανέμακτες που λέμε. Να είναι ανέμακτες. Αλλά αν χρειαστεί, εμείς θα είμαστε εδώ. Ήδη έχω ενημερώσει τον κύριο Κουφό, τον διοικητή του νοσοκομείου, ότι θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Δεν νομίζω να έχει κάποια αντίρρηση. Και ευελπιστώ ότι θα κινηθεί κάτι, κάποιος, κάπου, έτσι ώστε να προσληφθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα ένας ή δύο ακόμη χειρουργοί σε αυτή την κλινική, έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχει μόνο μία κλινική. Στην Καλαμάτα υπάρχουν δύο κλινικές, με 4 ή 6 γιατρούς η κάθε μία. Στην Τρίπολη το ίδιο. Στην Καλαμάτα... Έχει τον ίδιο πληθυσμό. Το ίδιο. Υπάρχουν δύο κλινικές. Άργος, Ναύπλιο είναι δύο νοσοκομεία από μία κλινική στο κάθε νοσοκομείο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από εμάς. Εμείς εφημερεύουμε κάθε μέρα. Η κλινική εφημερεύει κάθε μέρα. Αυτοί εφημερεύουν μέρα παραμέρα, ας το πούμε έτσι. Έχουν κάποια μέρα να ξεκουραστούν. Εμείς δεν έχουμε μέρες να ξεκουραστούν. Και να πω και κάτι άλλο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτά τα νοσοκομεία σαν τη Σπάρτη λειτουργήσαν και θα λειτουργήσουν, είτε μας αρέσει και πάλι είτε μας αρέσει, χρησιμοποιώ δύο φορές αυτή τη λέξη, με την εθελοντική προσφορά των γιατρών. Γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να προσληφθούν τόσο πολλοί ειδικοί γιατροί, είτε στη γυναικολογική, είτε στην καρδιολογική, είτε στη χειρουργική, έτσι ώστε να υπάρχουν τόσοι που να εφημερεύουμε άνετα 4 μέρες το μήνα όπως εφημερεύουν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι, αν υπάρξει ένα μεγάλο και δύσκολο περιστατικό, να τηλεφωνήσουμε στον συνάδελφό μας ο οποίος δεν εφημερεύει. Και να έρθει για να βοηθήσει. Και έρχεται για να βοηθήσει. Όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να το ξέρει κανένας, αυτό γινόταν. Δεν χειρουργήσα εγώ μόνος μου. Δεν μπορώ να κάνω μια ρήξη σπηλών, μια ρήξη ύπρατος, μια ρήξη μεσεντερίου, μια εντερεκτομή ή επίγουσα λόγω απόφραξης χωρίς δεύτερο γιατρό. Η απόδειξη αυτό το Σαββατοκύριακο πέρα. Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως και για το team που χρειάζεται αυτή η περίπτωση. Δεν υπήρξε περιστατικό που να μην το βοηθήσουμε εφόσον είμαστε εδώ. Αλλά το πρόβλημα είναι πρέπει να είναι κάποιος εδώ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μέρες, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που να μην υπάρχουν γιατροί, τουλάχιστον νομότυπα. Νομότυπα σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κάνω 5 εφημερίες το μήνα. Κάνω 6 όμως. Ο κύριος Στουρνάρης πρέπει να κάνει 6, κάνει 7. Ο κύριος Σωτηριανάκος κάνει 12. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε περισσότερο. Είναι αδύνατον βιολογικά σε αυτή την ηλικία, σε αυτές τις ηλικίες που είμαστε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και οι απαιτήσεις της επιστήμης αυτής του χειρουργείου που δεν θέλει επιπολαιότητα ούτε νησταγμό. Σίγουρα. Ούτε κούραση. Όταν εφημερεύει κάποιος το βράδυ, βέβαια, το πρωί έχει προγραμματισμένη χειρουργία. Βέβαια, και να μην κλαίνει τα χέρια. Πρέπει να τα κάνει. Βέβαια. Η κατάληξη είναι ότι χρειαζόμαστε νέο αίμα. Σε αυτό το νοσοκομείο γενικά χρειάζεται νέο αίμα. Ελπίζω με τα νέα νομοσχέδια, δεν ξέρω τι θα αλλάξει, ελπίζω, επαναλαμβάνω, να έρθουν νέοι χειρουργοί, νέοι παθολόγοι, νέοι καρδιολόγοι, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το νοσοκομείο να υπάρξει μια συνέχεια και να συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες, να προσφέρει υπηρεσίες καλύτερες και από αυτές που προσφέραμε εμείς. Κύριε Σολομού, η κουβέντα μαζί σας πρέπει να είναι με τις ώρες εδώ που τα λέμε, γιατί χρειάζεται ο κόσμος να ενημερωθεί και ίσως μέσα από αυτές τις εκπομπές
να κάποιοι αρμόδιοι, κάποιοι ηθήνοντες υψηλά ιστάμενοι να τα ακούσουν και να μπορέσουν να θέσουν τα πράγματα επιτάπητος στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του πληθυσμού της περιοχής και να σας ευχηθώ υγεία πρώτα, γιατί είναι και αυτό. Υγεία και δύναμη να μπορείτε να προσφέρετε αυτά που προσφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω, εγώ είμαι διαθέσιμος στο εγγύς μέλλον, αν θέλετε κι εσείς, να κάνουμε μια εκπομπή και να παρουσιάσουμε τι κάνει αυτή η κλινική, αλλά όχι μόνο η κλινική αυτή, το νοσοκομείο, τι προσφέρει, τι προσέφερε μέχρι τώρα. Εγώ να πω δύο πραγματάκια. Μία ερώτηση. Ξέρετε πόσα περιστατικά περνάνε από το τμήμα επιγόντων κάθε χρόνο? Πέστε ένα αριθμό. 23.000 άτομα στο τμήμα επιγόντων. Μισά περίπου στον παθολογικό τομέα και μισά στο χειρουργικό τομέα. Εάν ψάξετε αυτά όλα τα πράγματα, αυτό είναι μόνο ένα αριθμό. Εάν ψάξετε πόσα άτομα περνάνε από τα εξωτερικά ιατρία, των διαφόρων κλινικών, πόσοι νοσηλεύονται στις κλινικές και τα παρουσιάσετε, θα εκπλαγείτε ότι αυτά τα άτομα εξυπηρετούνται. Δηλαδή, από στο χειρουργικό τομέα που είμαι εγώ διευθυντής του χειρουργικού τομέα, έτσι κι αλλιώς, θα πω ότι αυτά τα περιστατικά εξυπηρετούνται από τους λίγους χειρουργούς, ορθοπαιδικούς, τέλος πάντων όσοι είναι στο χειρουργικό τομέα, οφθαλμία τους κτλ. Αυτά τα περιστατικά όλα είναι επίγοντα, έρχονται σαν επίγοντα περιστατικά και εξυπηρετούνται. Αυτός ο αριθμός είναι εκεί καταγεγραμμένος. Δεν μπορεί να τον αρνηθεί κανένας. Επομένως, δεν μπορεί να έρχεται κάποιος να λέει, ξέρετε, με αυτό το προσωπικό που έχετε, τρεις χειρουργοί, ξέρω εγώ, τρεις ορθοπαιδικοί, τρεις αναισθησιολόγοι. Δεν βγαίνει ο μήνας. Εάν κάνουν μια σύγκριση με τα κεντρικά νοσοκομεία, που είναι άλλες οι ανάγκες τους, εκεί έχουν υπερπληθώρα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, υπερπληθώρα γιατρών. Είχα ακούσει κάποτε, μια και το αναφέρετε, είχα μάθει μάλλον, ότι γίνονται διαγωνισμοί, προκυρήσονται διαγωνισμοί για την πρόσληψη γιατρών κλπ. Και δυσκολεύονται να βρούνε γιατρούς που να δεχτούν να έρθουν στη Σπάρτη, στους Μολάους, ξέρω εγώ, στα περιφερειακά αυτά νοσοκομεία. Παλιά γινόταν αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που κάποιος έβρισκε μια θέση σε κεντρικό νοσοκομείο, γιατί να έρθει στη Σπάρτη. Εκτός αν είναι κάποιος σαν εμένα που μου αρέσει η επαρχία και ήρθα εδώ. Ενσυνείδητα το κάνατε. Συνείδητα, σωστό. Ναι. Ή κάποιος που θέλει να έρθει γιατί είναι η περιοχή του και την αγαπάει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως έχουν πληρωθεί θέσεις στην Αθήνα. Και να το πω διαφορετικά, από τη στιγμή που ανοίγανε θέσεις στην Αθήνα συνεχόμενα, γι' αυτό δεν έρχονται στην επαρχία. Ναι. Ας κλείσει η Στρόφιγγα της Αθήνας. Έτσι. Και της Θεσσαλονίκης και λίγο της Πάτρας, παραδείγματος χάρη, για να αρχίσουν οι γιατροί να έρχονται στην επαρχία. Αυτό έγινε όμως. Στους Μολάους, από ό,τι γνωρίζω, είναι έξι θέσεις, είναι έξι αιτήσεις για να επιμεληθεί πίτα. Στους Μολάους. Τυχώς. Που παλιά δεν θα πήγαινε κανένας. Και είναι να πάνε και άλλοι τέσσερι, νομίζω, είχαν προκυρηθεί. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Έτσι αναφέρεται. Στη Σπάρτη έχει προκυρηθεί θέση. Σε λίγο δεν ξέρω ακριβώς πόσες είναι οι αιτήσεις, αλλά μπορώ να σας πω την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη θα πω. Θα ξέρω. Αλλά δεν υπολογίζω κάτω από 10. Παλιά δεν είχαμε ειδικευόμενους. Δεν ερχόντουσαν. Όταν ήρθα εγώ σε αυτό το νοσοκομείο το 82, δεν υπήρχε κανένας. Μέχρι το 87, κανένας. Όταν δημιουργήθηκε το ΕΣΥ μετά από το 85, άρχισανε σιγά σιγά να έρχονται. Αλλά τώρα έχουμε και λίστα αναμονής να μπουν στη χειρουργική. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Από τη στιγμή που θα προκληθεί θέση, θα καλυφθεί. Εγώ, κύριε Σολομού, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε στο γραφείο σας, εδώ στο νοσοκομείο, και μας είπατε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και μια συνέχεια, εκ μέρους μας τουλάχιστον, σαν δημοσιογραφικό όργανο, να καλέσουμε, να σας παρακαλέσουμε όλους τους, όλα τα τμήματα, όλες τις κλινικές, να δημιουργήσουμε μία συγκέντρωση, δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουμε τεχνικά, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε. Μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, κυρίως να ενημερωθεί
και ο πληθυσμός της περιοχής, το τι μπορεί να προσφέρει, τι δυνατότητες έχει να προσφέρει το νοσοκομείο αυτό. Οι διάφορες κλινικές, δηλαδή η χειρουργική, τι μπορεί να κάνει, τι κάνει, τι καινούριο έχει φέρει, τι καινούργια, τι καινούργια εργαλεία, τι καινούργιες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να κάνει. Και είναι πολλές αυτές τώρα, τελευταία δύο-τρία. Το ίδιο μπορεί να κάνει γυναικολογική, ορθοπαιδική κτλ. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, γιατί πολλές φορές εμένα μου δημιουργεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς πάνε στην Αθήνα και όταν έρθουν σε μένα και ρωτήσω τι κάνατε και μου πούνε κάποια εγχειρίστη, λέω ρε παιδιά, θα μπορούσαμε να την κάνουμε εγώ. Δεν το ξέραμε, γιατρέ. Άρα λοιπόν θέλουμε και ενημέρωση. Ακριβώς. Πρέπει να γίνει μια ενημέρωση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Έστω και μέσα στο νοσοκομείο. Σε όλους τους τηλεθεατές σας εύχομαι καλό Πάσχα και υγεία. Και υγεία.